το επιμελητηρίο κερκυράς και για τον εμπορικό κόσμο της κερκυράς. Με έκπληξη παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του Βασίλη Καλούδη, μέλους της διοικούσας επιτροπής και της κυρίας Αυλονίτης της οικονομικής επόπτειας, να λένε ότι λίγο και πολύ ότι πρέπει να ζήσουν πέτρες και μας στείλουν. Δεν κάνει τίποτα το επιμελητήριο, ωραία. Εγώ λυπάμαι, Διονύση. Λυπάμαι με όλα αυτά. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καλούδης. Η Διοικητική Επιτροπή δεν έχει αφήσει τίποτε στον αέρα. Προσπαθούμε να τον ελέγξουμε, δεν περνάμε τίποτα, κύριε αγαπητέ μου. Την έχει μια πρόεδρος καλύτερο, ενώ δεν έχει δικαίωμα. Ξέρεις τι είναι, με 7-0 να πάρεις απόφαση και την μία ώρα να πάρει την αναιρέση για να ξανακάνει πάλι Διοικητική Επιτροπή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι έκανε. Πήραμε απόφαση. Ποια απόφαση πήραμε. Και αυτός την ψήφισε. Ότι τα 200 ευρώ που δικαίει τη Διοικητική Επιτροπή το μήνα να τα παίρνει. Το μέλος της, ο κάθε μέλος. Το κάθε μέλος της. Ναι. Να αγοράζει αυτά τα λεφτά να τα παραβάλλει. Να βάλουμε να αγοράσουμε ασθενοφόρο. Και να μην ξαναπάρουμε λεφτά. 7-0. Σε μισή ώρα. Ναι. Αυτό και τρεις άλλοι παίρνουν τηλέφωνο να αναιρέσουν την απόφαση. Παράτυπα. Αυτοί είμαστε. Θέλουμε όχι μόνο πέτρες, να μας βάλουν με τις πέτρες και γυρέοι, αλλά να, και να μην μας αφήσουν να κρατάμε ομπρέλα τα περνάμε από τα βρακόνια τους, να μας πίνουν. Αυτοί είμαστε, κύριε. Επαγγελματίες δεν ήταν από το επιμελητήριο. Οι επαγγελματίες. Να είναι ζωντανό. Από ένα ανίκανο επιμελητήριο, μέσα σε αυτούς κι εγώ, δυστυχώς. Να μην περιμένουν τίποτα. Να μην περιμένουν τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Καλούδη. Τον κύριο Καλούδη. Αυτές οι δηλώσεις έχουν μείνει του κύριου Καλούδη. Να ακούσουμε όμως και τον κύριο. Και την κυρία Αυλονίτη. Αυλονίτη. Που είπε ότι λίγο και πολύ, τι είπε, κυρία Αυλονίτη, ότι δεν ήξερε ούτε να διαβάσει ούτε να αρθρώσει, λέει. Τα θέματα. Για ακούστε, σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Αθεσμός είναι ένα άκρος γνωμοδοτικό όργανο. Όταν πολύ σωστά είπατε επισκέπτε την Κέρκυρα ο κύριος Καραμαλής και του απαντάει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου όταν του δίνει το λόγος ότι κύριε Καραμαλή όλα βαίνουν καλώς. Είναι η μοναδική πρόταση που άρθρωσε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου που αποφάσισε να την προσφέρει. Εδώ ήταν ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας, οι καταστροφές από τον Πάλο. Έγινε σύσκεψη και δεν άνοιξε το στόμα του. Ήμασταν εκεί πέρα. Αυτό λοιπόν, τις μάρτυρες. Λοιπόν, επίσης, το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο που κάναμε, θέλω έτσι να εκμυστηρευτώ στο κερκυραϊκό λαό που μας βλέπει και δεν θέλω κι εγώ να γίνω μέλος μιας κακής παρέας, ότι ο κύριος πρόεδρος δεν μπορεί να αρθρώσει και να διαβάσει ούτε τα θέματα του διοικητικού συμβουλίου. Ακούσαμε και την κυρία Αυλονίτη. Ήταν στην ίδια εκπομπή έτσι, του τηλεοπτικού σταθμού Start. Να το πούμε και αυτό. Start, ναι, ήταν, να το πούμε. Αυτό δεν είναι κρυφό, το έχουμε πει και στον δημοσιογράφο, τον κύριο Ζηγιάννη. Θέλω όμως να ανατρέξουμε λίγο γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία. Αυτή έτσι. Η ιστορία έγινε διότι το τελευταίο διάστημα, πριν 20 μέρες, θέλανε να τον διώξουν τον πρόεδρο. Ναι. Να τον κάνουν ναι. Να παραιτηθεί μια η ομάδα η γνωστή. Η ομάδα γνωστή ήθελε να τον κάνει να παραιτηθεί. Ξαφνικά ο πρόεδρος πέταξε ένα μάσο. Έβγαλε μια διαπιστωτική πράξη για δύο συμβούλους. Οι οποίοι απουσιάζουν 9 και 10 συνεδριάσεις. Συνεδριάσεις, έχουν καιρό να πάνε. Έτσι. Αυτοί μόλις το είδανε, η ομάδα αυτή, ο κ. Καλούδης, είπαν αυτή είναι δική μας. Πώς θα τους διαγράψεις. Έμπαινε στην ημερησία διάταξη, έβγαινε από την ημερησία διάταξη. Ναι, ναι. Βέβαια, σήμερα. Αυτή θα πάνε στο τέλος στον εισαγγελέα. Σήμερα ο κύριος Καλοδίκης, ο οποίος είναι από τους διαγραφέντες, έτσι. Γιατί είχε απουσιάσει 5 συνεδριάσεις, έστειλε μια επιστολή και λέει, όπως καλά γνωρίζετε, θεωρήσατε ότι είχα απουσιάσει αδικαιολόγητα σε 5 συνεχείς συνεδριάσεις. Και συγκεντρώθηκε κατά 23/9/2020 για προσφύγει στο Συμβούλιο της Πλημκρατίας ο κύριος Καλοδίκης. Ώστε να εκτείνει το αυτοδίκαιο από το αξίωμά μου. Η ενέργεια αυτή, η έκδοση έλαβε. Την υπαριθμόν τάδε λοιπόν του εμπορικού. Στις 11.08 πληροφορήθηκα από την τοπική ενημερωτική διαδικτυακή εκπομπή Λόγος Αντίλογος ότι στην υπαρίθμον απεσταλμένη πρόσκληση ώστε να προσέλθουν στη συνεδρίαση υπήρχε θέμα διαπιστωτικές πράξεις. Μισό λεπτό. Διαπιστωτικές πράξεις. Μισό λεπτό γιατί καταλαβαίνεις ότι. Μισό λεπτό. Υπήρχαν διαπιστωτικές πράξεις.
και ως διαμαγείας αποσύρθηκαν. Ως διαμαγείας. Ναι. Ναι, ως διαμαγείας. Λέει τον υπαριθμό. Το γεγονός ότι ήταν νόμιμη η απόσυρση του θέματος διαπιστωτικών πράξεων δύο μελών. Αυτό ήταν, λέει των δύο μελών. Και το ερώτημα αν τελικά για εσάς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ίσα δικαιώματα, έτσι, ή μη, προκύπτει με σαφήνεια υπαριθμόν έγγραφα διαμαρτυρίας ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατέθεσαν σε εσάς από μέλη, σε γνώση σας, δηλαδή μιλάει για αυτούς που διαμαρτυρήθηκαν για την ότι βγήκε από τη δημόσια διάταξη. Αυτά τα μέλη έχουν απουσιάσει 8 και 9 φορές. Σου λέει, εμένα με διαγράψετε με 5, να το πω πολύ απλά. Και διαμαρτύρεται. Και έχει και δίκιο. Διαμαρτύρεται. Το στέλνει στον εισαγγελέα. Το στέλνει στον εισαγγελέα. Στον Υπουργό Ανάπτυξη Επενδύσεων. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και στον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Πολύ σοβαρό. Διαμαρτυρήθηκαν. Διαμαρτύρεται. Σου λέει, εμένα με διώξετε με 5. Και με 9 πάντα το κάνετε να το κρύψετε. Έτσι, μπράβο. Να συντάνει στο επιμελητήριο. Όπου. Αλλά θέλω να ακούσεις τι μας είπε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας και μπράβο του, γιατί πάντα το θεάρρος και τα λέει με το όνομά του ο κ. Περικλής Κατσαρός, πρόεδρος Ομοσπονδίας Καταλυμάτων. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε πάμε, συμβαίνουν στο επιμελητήριο. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτά τα πράγματα είναι λυπηρά. Και είναι λυπηρά όταν γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι μέχρι και τελευταία στιγμή ήταν δίπλα στον πρόεδρο. Όσες φορές προσπαθήσαμε μέσα σε πολιτικό επίπεδο με την έννοια του ότι να μπορέσουμε με την αγωνία που όλος ο κόσμος επαγγελματικός της Κέρκυρας έχει να διορθωθούν κάποια πράγματα, λιθοβοληθήκαμε ακριβώς όπως το είπε ο κύριος Καλούδης, λέγοντάς μας και θέλοντας να μας χρεώσουν ότι η αντιπολίτευση αυτή η οποία γίνεται τότε που ήμουνα στο επιμελητήριο αλλά και τώρα με την θέση μου σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ότι είναι λάθος, ότι όλα λειτουργούν καλά. Πολλές τηλεοπτικές παρουσίες του κύριου Καλούδη έλεγαν ότι ο πρόεδρος είναι εντάξει αυτά και λόγω μιας βλέπουμε τον κύριο Καλούδη να λέει ότι χρειάζεται, λέει, λιθοβολισμός για αυτά που γίνονται στο επιμελητήριο. Το επιμελητήριο έχει χάσει την έγκλη του. Το επιμελητήριο έχει χάσει αυτό το ρόλο που του ανήκει. Το επιμελητήριο είναι ένα εργαλείο που μέσα από την δράση του, όταν γίνει σωστά, καλύπτει στο σύνολο όλων των επαγγελματιών. Τουριστικά επαγγέλματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα πάντα όλα. Και βλέπουμε ένα επιμελητήριο να παραπέει. Ένα επιμελητήριο να σκέφτονται τώρα αυτοί οι οποίοι που μέχρι προχθές στήριζαν τον πρόεδρο ότι δεν τους κάνει. Και είναι λυπηρό όταν ακούς από την οικονομική απόψη την κυρία Αυλονίτη, από αυτά που άκουσα βέβαια στα ηχητικά ντοκουμέντα, να λέει ότι ο κύριος πρόεδρος δεν ξέρει να διαβάζει τα πρακτικά. Εδώ λοιπόν πέφτει ένα ερώτημα. Εφόσον αναγνωρίζει ότι ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να διαβάζει τα πρακτικά, ας τολμήσει λοιπόν να κάνει μια πρόταση μομφής ή στον πρόεδρο να πέσει η διοίκηση του επιμελητηρίου. Διότι έτσι που είναι, ήδη είναι πεσμένη. Ήδη έχει εξευτελιστεί ο ρόλος του επιμελητηρίου. Και δεν ξέρουμε ειλικρινά εμείς, όλοι που πληρώνουμε τις συνδρομές του επιμελητηρίου, γιατί τις πληρώνουμε. Είναι αυτή η στιγμή, νομίζω, είναι μια στιγμή την οποία αυτοί που κάνουν τις δηλώσεις, αυτοί που ήταν δίπλα στον πρόεδρο, να πάρουν την ευθύνη πάνω τους και να παραιτηθούν. Είναι η μόνη λύση για να το επιμελητήριο να μπορεί να επιζήσει και να παίξει το ρόλο του. Μια τόσο πολύ παρουσία θετική των επιμελητηρίων της υπόλοιπης χώρας είναι ένα αρνητικό πρόσημο προς την Κέρκυρα και σε όλους εμάς τους επαγγελματίες, όπου είμαστε μέλη ενός επιμελητηρίου διαλυμένου. Και δεν το λέω εγώ, το λένε στελέχη, όπου είναι δίπλα στον πρόεδρο, όπου είναι στο ΔΣ, που είναι στην Οικονομική Επιτροπή και όλα αυτά. Ας σοβαρευτούν, ας καταλάβουν ότι δεν είναι του κάθε μιανού γραφείο του επιμελητηρίου, είναι το σπίτι του επαγγελματία. Και δεύτερον, ακούσαμε την κυρία Αυλονίτη να λέει ότι ο πρόεδρος σε συνάντηση που είχε με τον Υπουργό του είπε ότι όλα πάνε καλά. Θυμάμαι πολύ καλά, και αυτό θα το ζητήσω και εγγράφως, ότι μία επίσκεψη στο Υπουργείο τριών μελών του επιμελητηρίου, στον Υπουργό, σε δύο υπουργούς, ήρθαν και έκαναν μία ανακοίνωση και διαβεβαίωσαν τον κόσμο ότι μετέφεραν τα προβλήματα του επιμελητηρίου στους υπουργούς. Θέλω λοιπόν να με ενημερώσουν εγγράφως προς ποια κατεύθυνση κινήθηκε η συνάντηση, γιατί έγινε η συνάντηση, διότι οι πληροφορίες μου λένε ότι έγινε για προσωπικούς λόγους και σκοπούς και όχι για το επιμελητήριο. Εάν έχει γίνει για προσωπικούς λόγους, πρέπει να το μάθει ο κόσμος.
Εάν δεν έχει γίνει για προσωπικούς λόγους και είναι για το επιμελητήριο, εγώ είμαι εκείνος πρώτος που θα ζητήσω συγγνώμη σε αυτό το οποίο λέω τώρα. Ας δώσουμε λοιπόν την ατζέντα που συζήτησαν και φωτογραφήθηκαν στα Υπουργεία όταν φύγανε και παράκαψαν από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω τον Πρόεδρο.